Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 30 Ιανουαρίου, παρακολουθείτε το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel, κοντά σας με όλα τα γεγονότα της Ακίνθου και των υπολείπων νησιών της περιφέρειάς μας. Δυσίωνες είναι οι τουριστικές προβλέψεις για το 2012 με βάση όσα αναφέρθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν το Σάββατο οι Σύλλογοι Ξενοδόχων της Ακίνθου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρουσιάζεται μείωση στις κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι που φτάνει έως και 20%. Αιτία αυτής της πτώσης αποτελεί η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και η αβεβαιότητα που επικρατεί για το μέλλον της. Με μια μεγάλη εκδήλωση, όπως συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια, οι Σύλλογοι Ξενοδόχων της Ακίνθου προχώρησαν και φέτος στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους, καλώντας ταυτόχρονα τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών να δώσουν το παρόν. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, παρόντες ήταν και αρκετοί εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, ενώ αναφορά έγινε σε αρκετά θέματα που αφορούν τον κλάδο, με πρώτο το πώς διαμορφώνεται η κίνηση μπροστά στο καλοκαίρι. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, το πανέμορφο περιβάλλον, το ξεχωριστό χρώμα των νησιών του Ιωνίου και ιδιαίτερα του δικού μας νησιού, της πανέμορφης Μυροβόλου Ζακίνθου, να τραβήξει το ενδιαφέρον το 2012 όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών. Βέβαια, με όλα τα θετικά αποτελέσματα. Εκ μέρους του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων, ο πρόεδρος Θοδωρής Καλοποδίνος χαρακτήρισε τον τουρισμό ατμομηχανή της οικονομίας. Όπως είπε, παρά τις δυσκολίες της προηγούμενης χρονιάς, ήταν ο μόνος κλάδος που μπόρεσε να έχει κέρδη και ταυτόχρονα να αυξήσει τους επισκέπτες στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι ως χώρα διανύουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, ίσως την κρισιμότερη στην σύγχρονη ιστορία μας, μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης με τεράστια προβλήματα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά πολιτικά και κοινωνικά. Για δεκαετίες ο τουρισμός αποτελεί το σημαντικότερο και δυναμικότερο αναπτυσσόμενο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Αρκεί να πούμε ότι συμμετέχει στο ΑΕΠ πάνω από 17%, συνεισφέρει στην απασχόληση στο 20%, αφού ένα στους 5 κατοίκους της Ελλάδας ασχολείται άμεσα ή έμεσα με το τουριστικό τομέα. Το θέμα της στατικής επάρκειας της γέφυρας του Αγίου Χαραλάμπους απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από επερώτηση που έθεσε ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Λευτέρης Γιαννάτος. Όπως δήλωσε ο κύριος Γιαννάτος, δεν έλαβε καμία σαφή απάντηση και το θέμα χρήζει άμεσης επίλυσης πριν σημειωθεί κάποιο ατύχημα στο σημείο. Ο κύριος Γιαννάτος αναφέρθηκε και στο θέμα των ψηφισμάτων που εκδίδονται, τονίζοντας πως δεν μπορούν να δώσουν λύση αφού ουσιαστικά δηλώνουν συμπαράσταση στα προβλήματα, αλλά το Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα ώστε να παρέμβει αποτελεσματικά. Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα, όπου ο Αντιπρόεδρος του Σώματος, Λευτέρης Γιαννάτος, έθεσε επερώτηση σχετικά με την στατική επάρκεια της γέφυρας του Αγίου Χαραλάμπους. Ο κ. Γιαννάτος επεσήμανε πως δεν έλαβε μία σαφή απάντηση ούτε από τον Περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου, ούτε από τον Αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά και πως το θέμα χρήζει άμεσης επίλυσης πριν να είναι αργά και σημειωθούν ατυχήματα στην περιοχή που μπορεί να στοιχήσουν και ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς. Αμφότεροι και ο κύριος Σπύρου και ο κύριος Μιλωνάς δεν μου απάντησαν. Παρέλειψαν στην απάντησή τους να πούν το οτιδήποτε. Είναι λοιπόν φανερό, κύριε Καλαμαρά, ότι κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Και είναι φανερό ότι καμιά τεχνική υπηρεσία δεν βάζει υπογραφή. Με αποτέλεσμα να επιτείνεται αυτή η φιλολογία που υπάρχει σχετικά με το αν είναι στατικά επαρκής η γέφυρα. Η αλήθεια είναι ότι αν ληφθούν κάποια μέτρα, όπως η τοποθέτηση κάποιου κόνων, ειδικά προ τη δεξιά πλευρά όπου υπάρχει και το φανάρι, όπου εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, έτσι ώστε να μην διέρχονται οχήματα και ειδικά βαρέα οχήματα από εκεί, μπορεί να δοθεί μία λύση, προσωρινή όμως πάντα. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Θεόδωρος Γουλής, αναφέρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Σώματος και στο θέμα της χαμηλής τιμής του ελαιόλαδου και στην στήριξη των παραγωγών, που συζητήθηκε με την εισήγηση του επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Θεόδωρου Γαλιατσάτου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, θέμα που έφερε στη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, Δημήτρης Μαντζουράτος.
Η κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Νήσων τέθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Δημήτρη Ματζουράτο και το Σώμα αποφάσισε να αναθέσει στον Περιφερειάρχη την εξέθεση του ζητήματος και να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση. Στην πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης αναφέρθηκε ο επικεφαλής Θεόδωρος Γουλής, ο οποίος και επισήμανε πως το θέμα είχε φέρει η παράταξη ήδη από το Σεπτέμβρη, αλλά δεν είχε συζητηθεί. Να μην κλείσει, να βελτιωθούν ζητήματα υποδομής, να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη σύνθεση, στέγαση των μαθητών, των φοιτητών, των σπουδαστών και βέβαια σε καμία περίπτωση καμία σχολή εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα να μην παραδοθεί στα χέρια των εφοπλιστών. Νομίζω ότι η παράταξή μας είχε μια εισήγηση τεκμηριωμένη, την έχετε στα χέρια σας. Δεν δέχτηκαν βέβαια αυτή την πλειοψηφία, αλλά και άλλοι συμβούλοι δεν δέχτηκαν αυτή το ψήφισμα που προδίναμε, που ήταν μια ας πούμε περίληψη της ίδιας εισήγησης, με αποτέλεσμα να μην περάσει. Μια γενικολογία αναφορά έγινε από τον Περιφερειάρχη και από άλλους, ότι να έρθουμε σε επαφή με τη δίκη, τη σχολή κτλ. Δύο περιστατικά κλοπών απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου. Στην πρώτη περίπτωση, η ασφάλεια συνέλαβε δύο άτομα, 31 και 21 ετών, ενώ για τη δεύτερη δηλώθηκε απώλεια 2.500 ευρώ από μικροβιολογικό εργαστήριο στην πόλη. Δύο άτομα, 31 και 21 ετών, υπηκόους Βουλγαρίας που κατηγορούνται για κλοπή, συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας. Όπως αναφέρθηκε από την αστυνομία, η 39χρονη γυναίκα την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου είχε αφαιρέσει από το σακάκι του 59χρονου εργοδότη της 1.200 ευρώ και στη συνέχεια με τη βοήθεια του 21χρονου φίλου της τα κατέθεσε σε λογαριασμό οικείων του στη Βουλγαρία. Τα δύο άτομα εντοπίστηκαν στο λιμάνι του νησιού, όπου πάνω στην 39χρονη βρέθηκαν χρηματικό ποσό, δύο εισιτήρια πλοίου και μια κάρτα Western Union. Το πράσινο φως της περιφέρειας για την επαναλειτουργία των σφαγείων περιμένει η Δημοτική Αρχή μετά τη συνάντηση που είχε ο αρμόδιος για τη λειτουργία του χώρου αντιδήμαρχος Διονύσης Τουρκάκης με τον αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά. Αισιόδοξος ότι τα σφαγεία σύντομα θα λειτουργήσουν ξανά, αφού έληξε για ακόμη μια φορά η άδειά τους, εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος Ζακυνθίου Διονύσης Τουρκάκης μετά τη συνάντηση που είχε για το θέμα με τον αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά. Μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του χώρου αντιδήμαρχος επεσήμανε πως γίνονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου να προχωρήσει και η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα σφαγιζών στη Ζάκυνθο. Έχω έρθει σε επικοινωνία και με τον αντιπεριφερειάρχη, έχουμε στείλει και έγγραφο όσο αφορά την παράταση που πρέπει να δοθεί. Πιστεύω ότι είμαστε σε θετικό δρόμο και θα δοθεί η παράταση, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Και από την πλευρά του ο Δήμος πλέον έχει διασφαλίσει στο τεχνικό του πρόγραμμα και στο νέο προϋπολογισμό ένα μεγάλο ποσό που θα διασφαλίζει την αγορά του νέου οικοπαίδου που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και να ξεκινήσουν και άμεσα οι εργασίες για τα νέα σφαγεία. Ο βουλευτής Ηλίας της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Γιώργος Κοντογιάννης, βρέθηκε στη Ζάκυνθο ώστε να συναντήσει τα τοπικά στελέχη και παραγωγικούς φορείς του νησιού. Ο κύριος Κοντογιάννης θέλησε να ενημερωθεί για τα προβλήματα του νησιού, ώστε όταν έρθει η ώρα να τα μεταβιβάσει και να βρεθεί λύση στη Βουλή. Διήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε ο βουλευτής Ηλίας και της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης για να έρθει σε επαφή με τα τοπικά στελέχη και μέλη του κόμματος και να συναντηθεί με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Ο βουλευτής είχε συνάντηση με την ομάδα πρωτοβουλία στο γραφείο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, όπου πραγματοποιήθηκε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παράλληλα, ο κ. Κοντογιάννης επισκέφθηκε το νοσοκομείο και τα μέλη του Συλλόγου των Ιατρών και των Εργαζομένων, μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Επιμελητήριο. Ο κ. Κοντογιάννης, κατά την παραμονή του στο νησί, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου αναφέρθηκε στην πορεία του κόμματος και στις προοπτικές εξόδου από την κρίση. Εάν επιτέλους η ελληνική πολιτεία καταλάβει ότι πρέπει να ενισχύσει αυτό το νησί, τους φορείς αυτού του νησιού, να άρει τα αντικίνητρα που υπάρχουν για την τουριστική ενίσχυση της Ζακύνθου και γενικότερα της χώρας, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο όχι μόνο σε αριθμό τουριστών, αλλά και σε ποιότητα τουριστών. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της πόλης, το παρεμπόριο και η αντιμετώπιση του, αλλά και η άμεση έναρξη της λειτουργίας του νέου νοσοκομείου, ήταν ορισμένα από τα θέματα που απασχόλησαν αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου στη συνάντηση που είχε με τον Αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά. Μέσα στις επόμενες μέρες, οι εκπρόσωποι των εμπόρων αναμένεται να συναντηθούν και με τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη.
Με τον Αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου προκειμένου να του εκθέσουν προβλήματα που αφορούν τους εμπόρους και στα οποία μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια, είτε αυτά είναι στην αρμοδιότητά της άμεσα είτε όχι. Επιτάπητος, όπως αναμενόταν, τέθηκαν και τα ζητήματα που αφορούν την πόλη με τις αποφάσεις του Δήμου, με τις οποίες αντιδρά μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στην οδό Αλεξάνδρου Ρώμα. Τα θέματα που του θέσαμε ήταν για το παρεμπόριο. Μεγάλο πρόβλημα και τώρα θα είδατε ότι πέρασε κατά συμμετάσχη να πει ότι γυρίζει κόσμος για παρεμπόριο. Να μας βοηθήσει από τη δικιά του μεριά τι μπορεί να κάνει. Μιλήσαμε για τις αυξήσεις της ΔΕΚΟ, τα φορολογικά, το πολύ νομοσχέδιο που ψηφίζεται και θα γδάρουν τον κόσμο. Μιλήσαμε και για τοπικά, για τις αυξήσεις στα τέλη ίδρευσης, στα τέλη καθαριότητας που θα βάλουν τα τετραγωνικά που μετράει ο Δήμαρχος. Από την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις και όχι από την Τσικνοπέμπτη, έτσι όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Καρναβαλική Επιτροπή, που αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του φετινού καρναβαλιού, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις εντός και εκτός πόλης. Πιο πλούσιο από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να είναι το φετινό Ζακυνθινό Καρναβάλι, οι εκδηλώσεις του οποίου θα ξεκινήσουν μία εβδομάδα νωρίτερα και συγκεκριμένα από τις 12 Φεβρουαρίου και όχι από την Τσικνοπέμπτη, έτσι όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησε η Καρναβαλική Επιτροπή του Δήμου, τα μέλη της οποίας αυξήθηκαν και με συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε το σύνολο του προγράμματος των καρναβαλικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν δράσεις εντός και εκτός πόλης. Εμείς ως Καρναβαλική Επιτροπή έχουμε αποφασίσει να βάλουμε χαράτσι στη θλίψη και στη μιζέρια. Έτσι λοιπόν οργανωθήκαμε και είμαστε έτοιμοι σήμερα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα των καναβαλικών εκδηλώσεων. Ήταν σύνηθες οι καναβαλικές εκδηλώσεις να ξεκινάνε από την Τσικνοπέμπτη. Φέτος εμείς κάνουμε ένα δειλό πρώτο άνοιγμα και θα ξεκινήσουμε από την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή από τις 12 Φεβρουαρίου.